διαβόητος Τούρκο κακοποιός συνελήφθη στην Αθήνα. Έχει αναμειχθεί σε ανθρωποκτονία, σε διακίνηση μεταναστών, σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Ο Γιώργος Γεραφέντης έχει όλα τα στοιχεία. Γιώργο. Στην Αθήνα, Γιώργο, είχε βρει καταφύγιο 29χρονος Τούρκος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έφερε και το όνομά του και δραστηριοποιούνταν στα άδωνα της Τουρκίας. Ο διαβόητος κακοποιός συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στους Αμπελόκηπους, ύστερα από πολύμινη έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Όταν οι πράκτορες της ΕΕΠ ενημερώθηκαν ότι εκδόθηκε σε βάρος του Ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, ενημέρωσαν την αστυνομία. Κλιμάκιο αστυνομικών τον εντόπισε στον δρόμο και του πέρασε χειροπέδες. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 14 εθνικά εντάλματα στη χώρα του. Ένα από τα εντάλματα ήταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τα υπόλοιπα ήταν για διακίνηση ναρκωτικών όπλων και μεταναστών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα άρχισε να ξεδιπλώνει τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχε γίνει έφοδο σε πολυτελή οικία όπου ζούσαν δύο Τούρκοι στα Χανιά. Ναι. Ένας από τους δύο Τούρκους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν μέλος της συμμορίας του 29χρονου συγκυφθέντα. Ο νεαρός κακοποιός οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα του τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ.